Έρχεται ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο μετεωρολόγος μας. Έρχεται ο Δημήτρης μας. Όπου έρχεται με ένα διαφορετικό σκηνικό του καιρού σήμερα, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια, αλλά. Καλημέρα. Είναι το πιο ψυχρό, το πιο κρύο πρωινό από τον Απρίλιο, ουσιαστικά. Ξεκίνησε από βόρεια προάστια με 11 βαθμούς. Εγώ 15. Σήμερα το πρωί. Κάπου εκεί είναι, 10-12 βαθμούς. Πιο βόρεια προάστια. Και εδώ στα Μελίσια είχε 13. Ναι. Την ώρα που φτάσαμε, δηλαδή κατά τις 5. Είναι πιο... Θέλει ζακέτα να βάλετε, που λένε σήμερα να τη βάλετε, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να το πει η μαμά. Σήμερα να τη βάλετε τη ζακέτα. Όντως έχει... είναι το πιο κρύο πρωινό. 2 βαθμούς έχουμε στη Φλόρινα αυτή τη στιγμή. Φλόρινα, 2 βαθμοί. Μας ακούνε οι τύποι από τη Φλόρινα που κρυώνουμε εμείς. Με τα 16 σιγά. Δεν πάνε καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως όμως θα ζεστάνει το μεσημέρι. Δηλαδή, όσο θα βγει ο ήλιος, γιατί θα έχει ηλιακάδα ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα. Θα ζεστάνει αρκετά ο καιρός. Οπότε θα φτάσουμε πάλι 21-23 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όμως τώρα το πρωί έχει αρκετό κρύο. Θέλει να μπουφάνει μια ζακέτα. Τώρα το πρωί. Βροχές δεν αναμένονται ουσιαστικά πουθενά σήμερα. Βλέπετε ένας διαφορετικός χάρτης. Ναι, καμία σχέση. Ακριβώς. Καμία σχέση. Η κακοκαιρία ήταν πάρα πολύ σύντομη χθες. Πέρασε, τελείωσε. Σήμερα καλοκαιρία σε όλη τη χώρα. Νοτιάδες στο Αιγαίο 2-4 μποφόρ. Τοπικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ στο Μυρτό Πέλαγος. Μόνο στο ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν 4-6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο δυτική νοτιοδυτική άνεμη 2-4 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ στην Αττική πάρα πολύ καλό καιρό. Έθριος καιρός ουσιαστικά όλη την ημέρα, 11-22 βαθμούς Κελσίου και δυτική άνεμη κυρίως 3-5 μποφόρ, στο Κορινθιακό μόνο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καλός ο καιρός, λίγες νεφώσεις, 11-20 βαθμούς Κελσίου και μεταβλητή άνεμη 2-4 μποφόρ στο Θερμαϊκό Κόλπο. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα μερικές πόλεις. Πάμε να δούμε μερικές πόλεις. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα, ας πούμε, να τη Τρίπολη λοιπόν, με τους 6 της. Πάντα 6 με 20 βαθμούς Κελσίου, αρκετό κρύο στην Τρίπολη τώρα το πρωί. 16-22 στο Ηράκλειο, 18-23 στο Καστελόριζο. Εκεί το Καστελόριζο είναι ουσιαστικά η πιο ζεστή περιοχή τώρα το πρωί. 16-21 στην Κέρκυρα και 8-18 βαθμούς Κελσίου στην Αλεξανδρούπολη. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα τώρα. Αρχίζουν και έρχονται εκείνα τα Σαββατοκύριακα, κυρίες και κύριοι, στα οποία αξίζει να κάνετε την πρώτη χειμωνιάτικη εκδρομή σας. Απόδραση. Και, είναι, και ταιριάζει κιόλας τώρα, γιατί είμαστε ακόμα μέσα του μήνα. Μπορεί να έχει περισσέψει και τίποτα. Έτσι. Έτσι. Κάτι λίγο, κάτι το ψηλά, βασικότερο. Κάτι. Α, έχουμε και την Black Friday. Την παραπάνω. Την άλλη, δεν είναι. Ναι, την παραπάνω, παιδιά. Την άλλη θα, έχουν τελειώσει τα λεφτά. Θα είναι Black Pocket. Θα είμαστε. Α, Pocket. Ναι, ναι, Δημήτρη, πάμε και την Αττική εδώ. 12-19 βαθμούς Κελσίου, 15-22 στην Γλυφάδα, 11-22 στο Μαραθώνα και έως 22 το μεσημέρι σε Γάλλο και Παγκράτη. Να σου πω κάτι τώρα, πραγματικά, το Σαββατοκύριακο θα έχει κρύο. Ναι, το Σαββατοκύριακο θα έχει κρύο, θα πέσει, θα είναι το πιο κρύο. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή μέρες... πάμε έτσι. Ναι, μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά. Στις μέρες της κλιματικής αλλαγής. Ναι, τι ορίζουμε ως κρύο. Κοίτα, όχι ότι θα πέσει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Δηλαδή... Αυτό το ορίζουμε ως κρύο ουσιαστικά στην κλιματική αλλαγή. Να πέσει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ωραία, δηλαδή... θα έχουμε 17 βαθμούς περίπου εδώ στην Αττική την Κυριακή. Και το Σάββατο ουσιαστικά από το μεσημέρι απόγευμα περίπου θα πέσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κακοκαιρία. Άρα την Κυριακή θα ξυπνήσουμε σχεδόν μονοψήφιοι το πρωί. Σωστά και θα έχουμε και χιόνια στα ορεινά τουλάχιστον της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα. Μπορεί και λίγο πιο χαμηλά, ανάλογα με την κακοκαιρία, το πώς θα εξελιχθεί ουσιαστικά και πού θα έχουμε φαινόμενα. Θα τα δούμε πάντως και τις επόμενες. Ωραία. Ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη. Αναλυτικά. Ο Χρήστος...